Τι προβλέπει να πούμε σε τίτλους ο νέος στοχευτικός. Και αυτός νομίζω έχει ενδιαφέρον το επόμενο στοιχείο. Και αν μπορούμε να δούμε τη σχετική κάρτα που έχουμε ετοιμάσει και να μας βοηθήσει η κυρία Κλιμαντίδη στο σχολιασμό αυτής της κάρτας. Προστασία λοιπόν για τους οικονομικά ευάλωτους. Το έχουμε αναφέρει όμως, τα όρια της ευάλωτότητας είναι πολύ χαμηλά και εξακολουθούν να είναι χαμηλά. Εδώ ακριβώς θα πρέπει κάτι να γίνει. Έτσι είναι, κυρία Κλιμαντίδη. Και όχι μόνο είναι πολύ χαμηλά, να τονίσουμε ότι τα εισοδηματικά κριτήρια δεν λαμβάνουν υπόψη καθαρό εισόδημα, αλλά το μεικτό εισόδημα. Δεν αφαιρούνται δηλαδή οι φορολογικές κρατήσεις. Και αυτό στην ουσία δημιουργεί πρόβλημα, διότι οι ευάλωτοι που προστατεύονται είναι λιγότεροι από αυτούς που πραγματικά, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε. Μάλιστα. Ενώ το πρόγραμμα Γέφυρα που είχε ευρύτερα οικονομικά κριτήρια, είδαμε πόσο ευνόησε και πόσο ωφέλησε τους οφειλέτες, εδώ φοβούμαι ότι θα μείνουν εκτός από τα ευεργετήματα που προβλέπει ο νόμος για τις οικονομικά ευάλωτες ομάδες, οφειλέτες πραγματικά για διαφορά λίγων ευρώ. Τώρα, να δούμε αν μπορούμε τα υπόλοιπα στοιχεία της κάρτας. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχει προστασία μόνο για τους οικονομικά ευάλωτους, όχι πληστηριασμοί κατά σχέση αριθμού στα χρέη τους, σε ιδιωτικό φορέα τα σπίτια όσων πτωχεύουν. Και επίσης για 2 έτη στο σπίτι τους, συγγνώμη, για 12 έτη στο σπίτι τους με επιδότηση ενοικίου. Έχουμε ανάκτηση κατοικίας μετά από 12 χρόνια με επαναγορά του σπιτιού. Και τέλος, αυτό που είπα, το οποίο δεν έχει προβλεφθεί, αλλά όμως το ανακοίνωσε ο Υπουργός, ο κ. Σταϊκούρας, ότι θα προβλεφθεί. Μέσα. Θα μπει μέσα δηλαδή. Και είναι πολύ σημαντικό. Το έχουμε αναδείξει, επαναλαμβάνω, Άκη, και τώρα. Το κατάστημα του μισθού και σύνταξη έως 1.250 ευρώ. Τώρα, κυρία Κλιμαντίδη. Άρα λοιπόν, επειδή η κυβέρνηση λέει ότι πρόκειται για μια ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία. Για ποιους είναι δεύτερη ευκαιρία? Γιατί αν, οι ευάλωτοι δεν προστατεύονται όπως λέτε. Αν τα λεφτά που έχεις πληρώσει με την επιδότηση του ενοικίου δεν αφαιρούνται από το ποσό που θα πρέπει να καταβάλεις για να επαναγοράσεις το ακίνητό σου. Για ποιους είναι η δεύτερη ευκαιρία? Θέσατε πραγματικά τα 2 βασικά ερωτήματα που ταλανίζουν και εμάς για να καταλάβουμε ποιους αφορά η δεύτερη ευκαιρία. Κατά βάση η δεύτερη ευκαιρία αφορά επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που επιθυμούσαν τόσο καιρό να πτωχεύσουν και να κάνουν μία δεύτερη αρχή και δεν μπορούσαν να το κάνουν το προηγούμενο χρονικό διάστημα λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Μάλιστα. Δηλαδή θα αντιμετωπίσει το φαινόμενο των εταιριών που ήταν σαν φαντάσματα, να το πούμε έτσι, στην ελληνική οικονομία. Δεν υπήρχαν, δεν λειτουργούσαν, συσσόρευαν μόνο χρέη και για γραφειοκρατικούς λόγους και επειδή ήταν δύσκολες πραγματικά οι διαδικασίες οι προηγούμενες και οικονομικά κοστοβόρες αλλά και χρονοβόρες, δεν μπορούσαν να πτωχεύσουν. Ποιους δεν προστατεύει και για ποιους δεν είναι πραγματικά δεύτερη ευκαιρία. Αυτό θα έλεγα είναι το συμπέρασμα του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Δεν είναι δεύτερη ευκαιρία για αυτόν ο οποίος επιθυμεί να βρει βιώσιμη λύση, αλλά δεν μπορεί. Γιατί η βιώσιμη λύση απαιτεί και από τις τράπεζες να συμφωνήσουν, να συνενέσουν και να προσφέρουν στον οφειλέτη μια βιώσιμη λύση. Επίσης, δεν προσφέρει βιώσιμη λύση σε αυτόν που επιθυμεί να διατηρήσει το σπίτι του, την εστία του. Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας. Να είναι ξεκάθαρο. Ο φορέας θα πάρει το σπίτι του οφειλέτη. Δεν θα ανήκει στον οφειλέτη πια. Και αν ο οφειλέτης θέλει κάποια στιγμή να το αγοράσει ξανά από τον φορέα, θα πρέπει να δώσει εκ νέου την τότε αξία. Δηλαδή, παράδειγμα, μπορεί εγώ να έχω πάρει ένα στεγαστικό δάνειο, να έχω αποπληρώσει τα 10, τα 15 από τα 20 χρόνια του δανείου αυτού, να υπέστη μετά πραγματική ζημία και οικονομική βλάβη και λόγω του COVID και λόγω της οικονομικής κρίσης και να μην μπορώ να συνεχίσω να πληρώνω τη δόση μου. Το λογικό θα ήταν να είμαι συγκύριος μαζί με το φορέα του σπιτιού αυτού. Δηλαδή πλήρωσα το 70% του δανείου μου, να μου ανήκει και το 70% του σπιτιού μου. Ναι, ναι. Αυτό δεν το βλέπουμε δυστυχώς. Και όχι μόνο δεν το να βλέπουμε. Να αγοράζω δηλαδή ποσοστά κυριότητας. Ακριβώς. Ναι, ναι. Αφού έχω πληρώσει ένα μεγάλο ποσοστό του δανείου μου, του στεγαστικού μου δανείου, γιατί να μην μου αναγνωρίσει το δικαίωμα ότι έχω αποκτήσει και ποσοστό κυριότητας πάνω στο σπίτι μου. Προσθέσω σε αυτό το εξής. Η πτώχευση ενός φυσικού προσώπου σημαίνει η ρευστοποίηση όλης της περιουσίας του. Των πάντων. Πρακτικά δηλαδή, να το πούμε πολύ απλά. Ένας ο οποίος έχει πάρει ένα στεγαστικό για ένα σπίτι. Ναι. Ρευστοποιείται το οικόπεδο που έχει στο χωριό του, το πατρικό που μπορεί να έχει, το αυτοκίνητο, τα πάντα μαζί με το σπίτι. Δηλαδή όλο αυτό γίνεται πτωχευτική περιουσία και εννοείται ότι εξαφανίζεται, με λίγα λόγια. Και θα ήθελα να τονίσω... Οι τόκοι και τα πανωτόκια σωτρώνε.
Ναι, κύριε Κλιματίδη. Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν θα έλεγα ότι είναι επιτυχία να μιλάμε με ευκολία για πτώχευση φυσικών προσώπων. Ούτε θεωρώ ότι είναι εύκολο για τον Έλληνα ιδίως, ο οποίος γνωρίζουμε όλη τη συναισθηματική κιόλα σύνδεση που έχει με την πρώτη του κατοικία, να του πούμε ωραία θα έρθει ένας φορέας, αν είσαι τυχερός και αν είσαι στους οικονομικά ευάλωτους, δηλαδή κάτω Μάλιστα. από το όριο φτώχειας. Δεν μιλάμε για μεσαία τάξη εδώ. Ναι. Δεν υπάρχει προστασία για αυτούς. Καλά, εδώ οι περισσότεροι από αυτούς για τους οποίους συζητάμε είναι στα 5.34 τώρα, εξαιτίας της πανδημίας, και γύρευε για πόσο καιρό οι άνθρωποι θα βρίσκονται σε αυτό το νέο οικονομικό κυκαιώνα.